μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα ναι. Πού πήγαμε? Σήμερα, σίγουρα συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων. Οι δηλώσεις μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει στο σύνολο τις 250.000. Ένας αριθμός που σίγουρα αφήνει ικανοποιημένο το τμήμα φορολογίας και συνεχίζει ο κόσμος να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις του. Αυτές οι 250.000 ποιο ποσοστό είναι? Κοιτάξτε, παρά το ότι αναφερθήκαμε στο παρελθόν σε ποσοστά, τα οποία είναι σχετικά, εξαρτάται με ποιο μετρήτα συγκρίνουμε, σίγουρα ένας πολύ μικρός αριθμός παρέμεινε για να υποβάλει, που πιθανόν αυτός ο αριθμός να μην έχει και υποχρέωση για υποβολή της δήλωσης, που υπενθυμίζω ότι για όσους το εισόδημα τους είναι χαμηλότερο από 19.500 το ετήσιο μειχτό ολικό εισόδημα, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης. Και ακόμη και αν χρειαστεί μετά την 1η-11η να υποβάλουν τη δήλωσή τους, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση, δεν θα έχουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θεωρείτε ότι τα ποσοστά μέχρι τώρα είναι απολύτως ικανοποιητικά? Σίγουρα οι αριθμοί για τους οποίους βλέπουμε σήμερα μπροστά μας και θα συνεχίσουν οι φορολογούμενοι πολίτες να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, σίγουρα μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικοί αριθμοί όσον αφορά τις δηλώσεις εισοδήμων που έχουν υποβληθεί οριστικά. Μάλιστα. Μέχρι και σήμερα παίρνουν τηλέφωνα για κωδικούς? Ναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε αυτόν τη τελευταία στιγμή. Αρκετός κόσμος ακόμα ψάχνει τους κωδικούς του, όμως σίγουρα είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε. Δεν εξυπηρετούμε, όπως επανελειμμένα είπαμε, πλέον μόνο στα σημεία εξυπηρέτησης. Σχεδόν όλο το τμήμα φορολογίας εξυπηρετά, ακριβώς για να είμαστε δίπλα στο φορολογούμενο για να βοηθήσουμε να ανταποκριθεί σε αυτό. Άρα, αν κάνουμε την αίτησή μας, ξέρω εγώ, απόψε 12 και 10, είναι συν 100 ευρώ πρόστιμο. Αν υπάρχει φορολογική υποχρέωση, ναι, είναι συν 100 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι μέχρι 19.30 δεν είναι υποχρεωμένοι. Μάλιστα. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής αν το εισόδημα μας είναι λιγότερο από 19.500. Άρα, έπεσε ακόμη ένα κάστρο αυτό με τα έντυπα να τα φέρεις, να τα πάρεις, να τα δώσεις. Και μπαίνουμε σε άλλη εποχή πλέον. Σίγουρα. Ναι. Όπως είχαμε πει, ήταν κάτι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Είναι η πρώτη χρονιά που είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θεωρούμε ότι είχαμε μια επιτυχή εξέλιξη. Και σίγουρα πλέον προχωράμε πιο κάτω.